Στην πλάτη μου σερή και διώχνουν του Ηλιάκου με τον Καραθανάση τώρα. Θα το κλείνει και ο Σταθόπουλος και ο Ανδρούτσος και τελικά το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό. 21 λεπτά. 0-0. Ανήσυχος ο Άρης Ακοβάκης και ο Κώστας Ονιπεριάδης. Παρακολουθούν τον αγώνα, το ίδιο και ο Τάκης ο Κυριακόπουλος, αλλά αυτός είναι καθήμενος. Και άλλοι δύο είναι όρθιοι, έχουν σταυρωμένα τα χέρια. Και ειδικά ο κύριος Ιακωβάκης, ως γνωστόν δεν κάθεται ποτέ στη θέση του, κάνει κόβει βόλτες, κύβει το κεφάλι κάτω, ίσως να σκέφτεται εκείνη την ώρα πώς και τι θα κάνει στη συνέχεια. Πάντως ο Κυριακούλης τώρα παίρνει την μπάλα εκεί που ο Κλαμπάνος προσπαθεί να τη διεκδικήσει με τον Τσόλακα, δεν μπορεί, αλλά θα διώξει ο Μουζής τώρα στα τυφλά, αλλά ο Παντσόπλος θα κερδίσει. Θα δώσει πολύ ωραία για τον Γκράκαρη που με μια πολύ ωραία κίνηση αδειάζει τον Κολοσκόπη. Και προσπαθεί τώρα να περάσει μπροστά, θα βγάλει και τη σέντρα, σέντρα σουτ, ο Κυριακούλης. Ο Κυριακούλης όμως θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Τελικά έχουμε το κόρνερ, είναι το τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ηλιακό Λεχενών που πηγαίνει ο Βαγγέλης ο Παπανικολάου να το εκτελέσει γι' αυτό. Έχει φέρει πολύ κόσμο, ανεβαίνει και η ψυχολογία και στην κερκίδα αλλά και στον αγωνιστικό χώρο. Παπανικολάου στο δεύτερο δοκάρι είναι καλό, ο Κράγκαρης δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Προσπαθεί τώρα ο Αθανάσης ο Κράγκαρης που έχει, επαναλαμβάνω, το είπα και νωρίτερα, έχει πολλά χέφια στο σημερινό παιχνίδι ο Αθανάσης ο Κράγκαρης. Περνάει όποιον βρει μπροστά του, αλλά θα πρέπει ο Θανάσης, αλλά και να δούμε αυτή τη φάση τώρα με τον Παπαδόπουλο, ο Πατραϊκός. Παπαδόπουλος θα βγάλει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι ο Ανδρούτσος θα γυρίσει, έχει περάσει όμως την μπάλα την γραμμή του out, αλλά και να μην είχε περάσει ο πανταχού παρόν Ανδρέας Τρυφωνόπουλος, ειδικά στην μικρή περιοχή, ο Ανδρέας δεν παίζεται. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, το έχει αποδείξει σε όλα τα παιχνίδια και ειδικά και στον Ιωλικό, όπου όπως είχε γράψει και μια εφημερίδα της Πάτρας, είχε κατεβάσει ρόλα. Αυτά βέβαια το έγραφε, τα έγραφε ο ανταποκριτής από τη Μυτιλίνη. Out λέει ο Γκόνος στην προηγούμενη φάση. Out λοιπόν και ετοιμάζεται ο Κολοσκόπης να επαναφέρει την μπάλα, ο οποίος έχει κόψει τη χέτη που είχε στον Πανηλιακό. Ο Κώστας, ο οποίος ήρθε στην Πάτρα από τον Λιβαδιά, το Λεβαδιακό, 28 χρονών ο Κώστας, ο οποίος φέρνει την μπάλα πάνω τη μεσαία γραμμή, όπου εκεί παίρνει την κεφαλιά ο Ζαμπατιώτης. Ο Παπανικολάου την μπάλα φτάνει στον Λάζαρη, ο οποίος αφήνει να περάσει την μπάλα σε πλάγιο και να το εκτελέσει ο ίδιος. Ο Κώστας ο Λάζαρης ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ο Ανδρούτσος του ζητάει την μπάλα και του τη δίνει, αλλά εκεί είναι τρεις παίκτες του Ηλιακού. Παραλίγο να κάνω το λάθος. Ο Αντσόπλος δεν μπορεί. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε εκεί. Τελικά ο Παπα-Νικολάου κερδίζει με μεγάλο πάθος ο Βαγγέλης. Το είχε πει άλλωστε από την εβδομάδα που μας πέρασε, ότι ισχύει αυτός και οι συμπαίκτες του για αυτό το παιχνίδι. Θέλουν όπως καταλαβαίνετε να είναι η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει τον Πατραϊκό. Είναι και δεύτερη στην βαθμολογία. Αδιαφορετική ψυχολογία για τη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι η γραμμή του υποβασμού δεν απέχει πολύ ακόμα και αυτή την πρώτη θέση. Είναι έτσι το πρωτάθλημα που όλοι πάνε για πρωτάθλημα. Ξεκινάνε δηλαδή όλες οι ομάδες για πρωτάθλημα. Και με αυτή την μικρή διακοπή, αφού έχει χτυπήσει ο Βαγγέλης Παπανικολάου, να σας πούμε ποιοι έχουν έρθει και ποιοι έχουν φύγει από τον Αφακτιακό. Συγγνώμη, από τον Πατραϊκό. Ακούστε. Θοδωρής Κυριακούλης και ο Νίκος Βότσικας έχουν έρθει από τον Μαρκό. Ο Βαγγέλης ο Καράτης από τον Εθνικό Πατρόν, ο Ανδρέας ο Ανδρούτσος και ο Γιάννης Αγαγιώτης από τον Πανεγιάλιο. Ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος από την Παναχαϊκή, ο Παναγιώτης ο Σταθόπουλος από τον Αφακτιακό Αστέρα. Ο Κώστας ο Θωμόπουλος από τους Εραστέχνες της ΑΕΚ, ο Πρόδρομος ο Παπαδόπουλος από τον Μπάμισο. Ο Μπάμισος Ζεκερίδης από τους Λύκους, ο Κώστας ο Κολοσκόπης από τον Λεβαδιακό, ο Παναγιώτης ο Δενδρινός από το Μεσολόγγι, ο Γιάννης ο Κρουστάλης από την Αναγέννηση Πατρών. Ενώ έφυγαν ο Ζήκος, ο Δεδεβάς, ο Μιλάτος, ο Νεμουτιάνος, ο Λέασης, ο Βλάχος, ο Τζόλας. Μάλλον ο Μουλάτος δεν έφυγε. Ήταν να φύγει, τελικά έμεινε στην ομάδα. Ο Τζόλας, ο Ανδρικόπουλος, ο Αναστασιάδης, ο Βαγγελάτος, ο Γκιόνης, ο Ξινταρόπουλος, ο Τρίφκας, ο Γιάνναρος, ο Μουτζουρούλιας, ο Αλεξάνδρου, ο Ανδριόπουλος, ο Νικολάου, ο Παπαδόπουλος και ο Κοντογιάννης. 19 συνολικά παίκτες έφυγαν, ενώ ήρθαν 13. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Νάστος δέχτηκε γίνοντα φάουλ από τον Χαγιάτη, δεν το σφύριξε ο Γκόνος.
Από την Αρκαδία συνεχίζει το παιχνίδι. Με τον Ηλιακό τώρα. Συγκεκριμένα με τον Μουσί που πήρε από τον Παντσόπλο την μπάλα. Κολοσκόπης. Μια παλιά που εκεί πάει μπάλα είναι ο Χρήστος ο Κράγκαρης. Πολύ καλό το στυλ που έχει ο Χρήστος και πολύ σταθερό στο παιχνίδι. Ο Κλαμπάνος που παίρνει το φάουλ από τον Λάζαρη. Και τώρα εδώ θα έπρεπε να είχαμε και μια κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση, την οποία όμως δεν τη βγάζει από το τσεπάκι του ο Κώστας Ογκόνος, ο άρχον του σημερινού αγώνα. Και τώρα Παπα-Νικολάου στο φάουλ. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο, ο Κυριακόπουλος, ο Γιώργος Κυριακόπουλος θα κλέψει. Με το κεφάλι θα διώξει. Και τώρα προσπαθούν, αλλά κερδίζουν οι του Ηλιακού. Ο Λάζαρης πρώτου Κλαμπάνου θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο για τον Ηλιακό φυσικά. 23 λεπτά με το δικό μας το χρονόμετρο. 28 λεπτά στο γήπεδο του Ηλιακού και έχουμε το κόρνερ. Είναι το πέμπτο κόρνερ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και τα πέντε είναι για τον Ηλιακό. Όπου πηγαίνει και αυτό, όπως και τα άλλα τέσσερα, να το εκτελέσει ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου. Δεν είπαμε για τον κόσμο που είναι σίγουρα πάνω από 600, πρέπει να είναι 700 περίπου άτομα. Γύρω στα 700 με 800 άτομα πρέπει να βρίσκονται. Παπα-Νικολάου στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, κεφαλιά εκεί. Θα διώξει ο Παπαδόπουλος που είχε γυρίσει πίσω. Και τώρα με τον Καμινιώτη προσπαθούν του Πατραϊκού. Είναι φάουλ που κάνει ο Καραθανάσης. Όχι, είναι ο Μουσερής. Αυτός που κάνει το φάουλ. Είπαμε λοιπόν ότι είναι πάνω από 700 περίπου φίλους του Ηλιακού. Δεν βλέπουμε να έχουν έρθει κάποιοι οργανωμένοι από τον Πατραϊκό. Αν και από ό,τι ξέρω, ο Πατραϊκός δεν έχει οργανωμένους φιλάθλους όπως είχε πέρυσι το Λεωνίδιο, όπως θυμάστε. Το Λεωνίδιο που πήρε την κατηγορία. Αγωνίζεται στην τρίτη εθνική τώρα. Αλλά το Λεωνίδιο είχε κόσμο, ενώ ο Πατραϊκός δεν έχει. Μπορεί βέβαια να έχουν έρθει κάποιοι εκδρομείς, κάποιοι φίλοι ή συγγενείς των παικτών. Αλλά αυτοί είναι διασκορπισμένοι μέσα στους 700 και πλέον φίλους του Ηλιακού. Στο παιχνίδι μας τώρα ο Σταθόπουλος γυρίζει πίσω στον Καμινιώτη. Και πάλι Σταθόπουλος 1-2 των παικτών του Πατραϊκού. Λεμπαντιώτης. Λεμπαντιώτης που γυρίζει πιο πίσω στον Κυριακόπουλο. Κακό κοντρόλ κλέβουν οι του Ηλιακού και τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Ο Λεμπαντιώτης όμως κλέβει, Κλαμπάνος για τον Νάστο. Ο οποίος διεκδικεί αλλά του παίρνει την κεφαλιά εκεί, ο Αχαγιώτης. Η μπάλα είναι όμως στην κατοχή των παιχνών του Ηλιακού και ο Καραθανάς κερδίζει το φάουλ από τον Σταθόπουλο. Όπου πηγαίνει ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου να το εκτελέσει. Ο Βαγγέλης που εκτελεί όλες τις στημένες φάσεις του Ηλιακού. Έτσι και τώρα περιμένει τους συμπαίκτες του να πάρουν θέση. Παπα-Νικολάου στο φάουλ εκτελείται. Κυριακόπουλος διώχνει με το κεφάλι. Παπα-Νικολάου προσπαθεί. Και τώρα στην κόντρα με τον Παπαδόπουλο ο Πατραϊκός. Παπαδόπουλος ανοίγει την μπάλα. Παντσόπουλος τον κλείνει. Κοντράρει μπάλα. Παπαδόπουλος όμως κρατάει. Προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αλλά ο Παντσόπουλος θα κλέψει. Θα δώσει για τον Παπα-Νικολάου. Και αυτός πολύ ωραία για τον Θανάση Κράγκαρη. Αλλά βγαίνει. Πρώτου Κράγκαρη ο Κολοσκόπης και έκλεψε την μπάλα. Και τώρα ελέγχεται από τους παίκτες του Πατραϊκού. Ανδρούτσος με τη μία και τον Τσόλακα. Κάνει κίνηση και ο Λάζαρης. Ο Τσόλακας κρατάει, θα βγάλει και τη σέντρα. Θα διώξει όμως ο Κράγκαρης, ο Χρήστος τώρα για τον Νάστο. Και αυτός για τον Παπα-Νικολάου. Ο Κυριακόπουλος πέφτει με δύναμη, δυνατό το φάουλ. Και θα πρέπει να δει κάρτα ο Κυριακόπουλος στην πρώτη διακοπή της φάσης. Για να δούμε, θα τη δώσει. Πρέπει να τη δώσει. Και πραγματικά ο Κυριακόπουλος θα δει την κίτρινη κάρτα για ένα δυνατό και αντιαθλητικό φάουλ του Κυριακόπουλου επάνω στον Βαγγέλη τον Παπα-Νικολάου. Η φάση αυτή, η κάρτα αυτή στο 30 και ενώ το παιχνίδι μεταξύ Ηλιακού και Πατραϊκού είναι πάντα στο 0-0. Κράγκαρης, έγινε το λάθος από πλευράς Πατραϊκού, ο Αχαγιώτης δεν μπόρεσε, γύρισε πίσω τον Κυριακούλη και αυτός λάθος την παλιά του την ελέγχει ο Κλαμπάνος. Κεφαλιά από τον Καμινιώτη. Ελέγχουν με τον Καραθανάση και τον Μουσερή τώρα ή του Ηλιάκου. Καραθανάσης κρατάει. Ψάχνει το στήριγμα, ο Μουσερής κάνει κίνηση. Ζητάει και πάνω στο όπλος, ο Ηρακλής παίρνει την μπάλα. Και γυρίζει πίσω για τον Μουζή. Και συγγνώμη για τον Τσάμι. Ο Τσάμις ήταν αυτός που έδωσε την παλιά.
αλλά τώρα ο Σταθόπουλος ελέγχει και δίνει για τον Καμινιώτη. 31ο λεπτό, 0-0 πάντα στα Λεχενά, Ηλιακός Πατραϊκός. Ενώ τώρα προσπαθεί και πάλι ο Πατραϊκός να περάσει μπροστά. Αλλά θα γίνει το φάουλ που κάνει ο Μουσερής πάνω στον Σταθόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ο Σταθόπουλος ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Και έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Να πούμε και τους παίκτες του Ηλιακού που ήρθαν φέτος. Ο Τρυφωνόπλος ήρθε από την ΑΕΚ Πύργου. Όπως επίσης ο Μουζής, ο Τσάμις και ο Καραθανάσης ήρθαν από την ΑΕΚ Πύργου. Ο Τσάμπρας από τον Αστέρα, ο Μπίκος από την Νίκη Τραγανού. Ενώ τώρα ετοιμάζονται οι παίκτες του Πατραϊκού να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελείται τώρα από τον Ανδρούτσο Πλασαριστά για τον Καμινιώτη. Το κόρνερ είναι για τον Πατραϊκό, είναι το πρώτο. Κόρνερ λοιπόν για τον Πατραϊκό. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Λεχενά, με τον Ανδρούτσο στο κόρνερ. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι ο Ανδρέας Τρυφωνόπουλος, θα διώξει με γροθιές και τρέχει ο Σταθόπουλος να διεκδικήσει μαζί με τον Κράγκαρη. Η μπάλα είναι πιο πίσω για τον Λάζαρη. Τσόλακας. Θα βρει τον Κυριακόπουλο στη μεσαία γραμμή και πάλι Τσόλακας, ενώ ζητάει την μπάλα και ο Σαμπατιώτης. Θα την δώσουν τελικά, θα την δώσει τον Παπαδόπουλο, Κυριακόπουλο, Τσόλακας. Τσόλακας κρατάει, κλείνεται πολύ ωραία τον Παντσόπουλο. Κολοσκόπης, λάθος παλιά για τον Βαγγέλη Παπα-Νικολάου, ο οποίος όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και τώρα με τον Παπαδόπουλο, αριστερά για τον Καμινιώτη, υπέρ του Πατραϊκού. Θα βγει η σέντρα, εκεί βρίσκεται όμως και θα διώξει πολύ ωραία ο Τσάμις. Κυριακόπουλος, λάθος, πολύ ωραία, κλέβει εκεί ο Θανάσης ο Κράγκαρης. Φεύγει ο Κλαμπάνος, δίνει την μπάλα, δεν είναι καλή παλιά. Κυριακόπουλος έρχεται και κλέβει. Τσόλακας με τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος έπρεπε να αφήσει την μπάλα στο Τσόλακα, αυτό του λέει και ο Βασίλης ο Τσόλακας. Αλλά έγινε το λάθος και τώρα ο Χρήστος ο Κράγκαρης. Πάνω από 800 φίλοι έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο των Λεχενών, φίλοι του Ηλιακού φυσικά. Και τώρα Κράγκαρης, ο Θανάσης ο Κράγκαρης με την μπάλα, ο οποίος προσπαθεί να περάσει από τον Κυριακόπουλο, τα δύο εφτάρια εκεί μάχονται. Τώρα τον κλείνει και ο Λάζαρης. Τον κλείνει και ο Τσόλακας και το πλάγιο είναι. Ο διευθυντής λέει για τον Πατραϊκό, ο βοηθός του λέει για τον Ηλιακό. Φυσικά υπερτερεί. Ενώ έχουμε κίτρινη κάρτα του στον Βαγγέλη Παπα-Νικολάου για διαμαρτυρία από τον διευθυντή, τον κύριο Γκόνο, στο 34. Κίτρινη κάρτα λοιπόν. Ενώ ο Ιακουβάκης λέει ότι το πλάγιο είναι για αυτούς και μάλιστα δείχνει τον βοηθό διαιτητή και ένα φάουλ 2-1. Ο Τσόλακας αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Ο γύρος ο Κυριακόπουλος, ο αδερφός του Τάκη του Κυριακόπουλου του προπονητή, το εκτελεί. Αλλά ο Χρήστος ο Κράγκαρης κλέβει και ο Κλαμπάνος τράμε την μπάλα. Ο Κλαμπάνος που κρατάει, θα βγάλει μια παλιά για τον Κράγκαρη, καλό το κοντρόλ. Προλαβαίνει ο Κράγκαρης και προσπαθεί να ξεφύγει από τον Κολοσκόπη. Ο Κολοσκόπης όμως τον προλαβαίνει και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Έχουμε το έκτο κόρνερ, το πρώτο αυτό ημίχρονο. Και αυτό πηγαίνει ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου να το εκτελέσει, φέρνοντας για άλλη μια φορά κόσμο μέσα στην μεγάλη περιοχή του Κυριακούλη. Πηγαίνει από ό,τι βλέπω και ο ψηλός, ο Αντώνης ο Μουζής. Πάει και ο Χρήστος, πάνε οι δύο μεσαίοι της άμυνας του Ηλιακού. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, είναι καλό το κόρνερ. Κράγκαρη στην κεφαλιά, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα ο Νάσος και χτυπάει στο κεφάλι εκεί τον, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Γιάννης Αγαγιώτης, ο οποίος έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Και φυσικά είναι φάουλ και φυσικά θα πρέπει να μπουν μέσα για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες του Γιάννη του Αγαγιώτη που ήρθε από τον Πανεγιάλιο, ο αμυντικός, 29 ετών. 36 λεπτά παίζονται στο γήπεδο των Λεχενών. Ο Ηλιακός είναι πάντα στο 0-0 με τον Πατραϊκό.
στο ντέρμπι των δύο πρωτοπόρων. Παίζει, θυμίζω, ο πρώτος, Πατραϊκός, με 25 βαθμούς, με τον δεύτερο, Ηλιακό, 17 βαθμούς. Ο Αγαγιώτης σηκώθηκε, το παιχνίδι συνεχίζεται. Κυριακόπουλο στην κεφαλιά. Κεφαλιά του Παντσόπουλο, νέα κεφαλιά από τον Κυριακόπουλο, που σπρώχνει τον Παπα-Νικολάου. Τσόλακας. Αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Καμινιώτη. Από αριστερά ξεδιπλώνεται αυτή η επιθετική ενέργεια των παιχτών του Πατραϊκού. Σταθόπουλος τώρα. Κρατάει, τον κλείνει όμως εκεί πολύ ωραία ο Νίκος ο Τσάμις. Την μπάλα φτάνει στον Καμινιώτη, τον αρχηγό της ομάδας του Πατραϊκού. Περνάει ο Καμινιώτης, δύο παίκτες, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα, η οποία περνάει out. Και ο Ανδρέας ο Τριφωνόπουλος θα στήσει την μπάλα στην γωνία της, τη δεξιά γωνία της μικρής περιοχής, για να επαναφέρει την μπάλα ο Χρήστος ο Κράγκαρης, ο αρχηγός του Ηλιακού. Ένας πολύ καλός αμυντικός και σε αυτόν, αλλά όχι μόνο σε αυτόν, και στον Ανδρέα τον Τριφωνόπουλο και στα άλλα παιδιά οφείλεται η πολύ καλή άμυνα που έχει φέτος στο πρωτάθλημα ο Ηλιακός Λεχενών. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Θανάση τον Κράγκαρη να προσπαθεί να πάρει κεφαλιά, αλλά εκεί ο Κώστας ο Κολοσκόπης κλέβει. Ο Ζαμπατιώτης γυρίζει πίσω στον Κυριακούλη, ο οποίος δεν μπορεί να την μπλοκάρει. Δείχνει να μπερδεύεται και ο Θοδωρής, αλλά τελικά διώνει την μπάλα και τη δίνει στο Σταθόπουλο. Και αυτό στον Καμινιώτη. Καμινιώτης, μια μπαλιά που δεν φτάνει ποτέ στον Παπαδόπουλο. Και τώρα Παντσόπουλος που πέφτει από φάουλ του πρόδρομου του Παπαδόπουλου. Και είναι στο έδαφος ο Παντσόπουλος, αλλά δεν είναι τίποτα, θα σηκωθεί. 38 λεπτό. Εδώ στο γήπεδο των Λεχενών, Ηλιακός Πατραϊκός 0-0. Βαγγέλης Παπα-Νικολάου στο φάουλ που κέρδισε πριν από λίγο ο Παντσόπουλος. Ετοιμάζεται λοιπόν ο Παπα-Νικολάου να το εκτελέσει. Εκτελείται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Κολοσκόπης. Πιο μακριά ο Τσόλακας. Ακόμα πιο μακριά ο Ανδρούτσος, αλλά η μπάλα φτάνει στον Τσάμι. Και γίνεται το λάθος. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί ο Ζαμπατιώτης. Παπα-Νικολάου δεν είναι offside. Η μπαλιά είναι καλή, αλλά τελικά δεν την κάνει καλή. Δυστυχώς ο Χρήστος ο Μουσέρης. Δεν ήταν καλή. Προσπάθησε να βγάλει σέντρα, αλλά όπως είδατε και εσείς, η μπάλα έφτασε πολύ ψηλά. Πήρε ύψος. Δεν ανησύχησε ο Θοδωρής ο Κυριακούλης. Γνωστός στα ηλιακά γήπεδα. Ιδιαίτερα βέβαια στο γήπεδο του Πανηλιακού, αφού αγωνιζόταν με τα χρήματα του Πανηλιακού στις καλές εποχές της ομάδας, τότε που γέμισε το γήπεδο. Όχι βέβαια ότι δεν είναι καλή εποχή τώρα. Ένα σούτ από τον Ανδρούτσο, απελπιστικά out. Και λέγαμε λοιπόν ότι για τον Πανηλιακό, όχι ότι δεν πάει καλά φέτος. Απλά λέγαμε για κόσμο, όπου ο κόσμος ακολουθούσε και κοντά την ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ο Κυριακούλης, ο Κολοσκόπης και ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου έπαιζαν σε αυτήν την ομάδα. Ενώ ένας άλλος νόριμος στα ηλιακά γήπεδα είναι ο τερματοφύλακας της ομάδας του Πατραϊκού, ο Βαγγέλης ο Καράτσης, 35 ετών. Ήρθε από τον Εθνικό Πατρών φέτος στον Πατραϊκό. Έπαιζε με τον Νέα Νταγαστούνης. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ζαμπατιώτη να δίνει για τον Κυριακόπουλο, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα. Δεν έχουμε δει την πολύ μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Ένα νευρικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με πολλές λαθασμένες προσπάθειες. Όπως τώρα βλέπετε εδώ τον Ζαμπατιώτη, δυνατά μαρκαρίσματα. Τέσσερις κίτρινες κάρτες. Το δύο κλαμπάνω στο 34 από τον Νικολά από πλευράς Ηλιακού. Και στο 7 ο Ανδρούτσος, 30 ο Κυριακόπουλος από πλευράς Πατραϊκού. Ο Κράγκαρης τώρα αφήνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο να εκτελέσει το φάουλ. Ζαμπαντιώτης. Τσόλακας έδωσε για τον Λάζαρη. Ο Τσόλακας παίρνει το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος το παραδέχεται και προσπαθεί να σηκώσει τον αντίπαλό του για να συνεχιστεί το παιχνίδι. 41 λεπτά. 41 λεπτά, 0-0 πάντα, Ηλιακός Πατραϊκός. Ο Τσόλακας τώρα, ο οποίος χτυπάει τις τιμένες φάσεις για τον Πατραϊκό. Τσόλακας, το δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν όμως με τον Παντσόπουλο και τώρα, συγγνώμη, τώρα είναι ο Παντσόπουλος.
Ποιος προσπαθεί να περάσει μπροστά. Προηγουμένως ήταν ο Τσάμις, αυτός που έπιασε την κεφαλιά και έδωσε τον πάνω στο. Ο Καραθανάσης τώρα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα αφήσει τελικά για τον Μουζή, ο οποίος πέρυσι έπαιζε τέταρτη εθνική κατηγορία με τα χρώματα ΤΣΑΕΚ Πύργου, ο Αντώνης ο Μουζής, όπως και ο Τριφωνόπουλος και ο Τσάμις. Συνέχεια στο παιχνίδι, Ανδρούτσος, Παπαδόπουλος, Ζαμπαντιώτης και τώρα Τσόλακας, κάνει κίνηση και ο Λάζαρης, προσπαθεί να τον βρει αλλά είχε διαβάσει τη φάση του αντιπάλου του Παντσόπουλος, προσπαθεί να βγάλει μια παλιά, δεν μπορεί για τον Άστο. Καραθανάση πολύ ωραία μπαλιά για τον Βαγγέλη τον Παπα-Νικολάου, βγαίνει και ο Κυριακούλης και θα μπλοκάρει την μπάλα. Καλή μπαλιά, πολύ καλή μπαλιά από τον Καραθανάση για τον Παπα-Νικολάου. Τσόλακας. Τσόλακας που προσπαθεί, είναι για τον Ζαμπατιώτη και αυτός για τον Παπαδόπουλο. Βγαίνει πολύ ωραία όμως, πολύ ωραία εκεί ο Μουζής και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. (Συσχελίδι) 42 λεπτά παίζονται στα Λεχενά, 0-0 πάντα. Και τώρα ο Λάζαρης, ο Κώστας ο Λάζαρης, ο αμυντικός του Πατραϊκού στο πλάγιο. Παπαδόπουλος πέφτει στο έδαφος, παίζει τελευταίτης.